Εσύ νιώθεις τα συναισθήματά σου? Εσύ νιώθεις τα συναισθήματά σου? Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Πατήστε το κουμπί για εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι για ειδοποιήσεις, πατήστε like, μοιραστείτε το βίντεο. Λοιπόν, έχουμε κάνει μαζί με τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου Τρυφωνίδου το 2020 και το 2021 μια σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων, webinars, με θέματα συναισθήματα. Αρκετοί από εσάς που βρίσκεστε εδώ στο κανάλι τα έχετε παρακολουθήσει. Σήμερα, σε αυτό το οδηγητικό βίντεο, θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις σε σχέση με τη βίωση των συναισθημάτων και τη χρησιμότητα των συναισθημάτων. Τα ανθρώπινα συναισθήματα είναι πάρα πολλά. Υπάρχουν τα 6 βασικά που είναι η χαρά, η λύπη, ο θυμός, ο φόβος, η αγάπη και ο θαυμασμός. Υπάρχουν διάφορες ταξινομήσεις συναισθημάτων. Κάποιες μπορεί να συμφωνούν με αυτά που είπα τώρα, κάποιες όχι. Αυτά είναι τα πρωτογενή συναισθήματα, αυτά που νιώθουμε αμέσως. Και στη συνέχεια υπάρχουν ένα σωρό σύνθετα συναισθήματα, τα οποία αποτελούν ένα συνδυασμό των συναισθημάτων των αρχικών και των σκέψεων που κάνουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, τα συναισθήματα είναι εξαιρετικά χρήσιμα για τους ανθρώπους. Η ανθρώπινη λειτουργικότητα έχει τρεις βασικές κατηγορίες. Τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις πράξεις ή συμπεριφορά. Τα συναισθήματα, όπως είπα προηγουμένως, τα πρωτογενή συναισθήματα είναι αυθόρμητα και όπως έχει ήδη βρεθεί από τον καιρό που εγώ ήμουν φοιτήτρια, δηλαδή τόσο παλιά, το συναίσθημα, η δημιουργία του συναισθήματος, η πρόκληση του συναισθήματος στον εγκέφαλο προηγείται, έστω και με ελάχιστο χρόνο, από τη σκέψη. Δηλαδή πρώτα νιώθουμε κάτι και μετά σκεφτόμαστε πάνω σε αυτό. Αυτό που συνήθως συμβαίνει όμως είναι το εξής ακόλουθο. Νιώθουμε κάτι και λόγω της διαπαιδαγώγησης μας, λόγω της κουλτούρας, λόγω της θρησκείας, λόγω των ψυχικών μας διαταραχών όπως φοβίες και άγχος, λόγω των κοινωνικών στερεοτύπων, των προκαταλήψεων που έχουμε μέσα στο μυαλό μας έτσι καταχωνιασμένα, δεν επιτρέπουμε στον εαυτό μας να νιώσει το συναίσθημα που αυθεντικά του έρχεται και σταματάμε τον εαυτό μας από το να το νιώσει, χρησιμοποιώντας διάφορους συμβιβαστικούς μηχανισμούς άμυνας, ένας εκ των οποίων είναι και η εκλογήκευση. Εκλογήκευση σημαίνει ότι χρησιμοποιώ τη λογική μου, ούτως ώστε να αλλάξω το συναίσθημα που νιώθω. Για παράδειγμα, νιώθω λυπημένη, χρησιμοποιώ τη λογική μου και λέω αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να νιώθω λυπημένη, αυτή τη στιγμή πρέπει να έχω θετικές σκέψεις. Έχω παρακολουθήσει 17 life coach στο Instagram, οι οποίοι λένε ότι πρέπει να διώχνεις τις αρνητικές σκέψεις και τα αρνητικά συναισθήματα και να νιώθεις μόνο χαρά. Έτσι εγώ καταπιέζω το συναίσθημα της λύπης που νιώθω και πείθω τον εαυτό μου ότι δεν είμαι λυπημένη και πείθω τον εαυτό μου ότι νιώθω χαρά και έτσι δημιουργώ άλλο ένα ψυχικό τραύμα στον εαυτό μου. Γιατί τι σημαίνει τραύμα? Τραύμα σημαίνει να σταματήσεις τη φυσιολογική λειτουργικότητα του ανθρώπου. Να νιώθει κάτι και να του το κόψεις. Να τον βγάλεις τρελό, να τον περιορίσεις σε βαθμό που να του πεις στην ουσία ότι αυτά που νιώθεις είναι μπούρδες και δεν ισχύουν αυτά που νιώθεις και είσαι παλαβός. Πόσο χαζός είσαι τώρα που πονάς, πόσο λάθος είσαι που στενοχωριέσαι, πόσο λάθος είσαι που ξαφνιάζεσαι, πόσο λάθος είσαι που χαίρεσαι, αν κάποιος χαίρεται για κάτι. Οπότε η λογική μας πολύ συχνά μέσα από τον συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνας της εκλογήκευσης έρχεται και μας κάνει να αποθούμε τα συναισθήματα μας. Η λέξη απόθυση αφορά σε έναν άλλο συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνας του εγώ, που σημαίνει σπρώχνω κάτω βαθιά στο υποσυνείδητο κάτι για να μην το σκέφτομαι, να μην το νιώθω.
μπορούμε να αποθήσουμε συναισθήματα, μπορούμε να αποθήσουμε σκέψεις, μπορούμε να αποθήσουμε μνήμες. Αποθώ, διώχνω μακριά, σπρώχνω προς τα κάτω μέσα στο υποσυνείδητο. Τα συναισθήματα μας είναι όλα φυσιολογικά και είναι όλα χρήσιμα και η βασική τους χρησιμότητα είναι να μας βάλουν στη συναισθηματική συνθήκη του να νιώσουμε αυτό που μας λένε και να δώσουμε χρόνο στον εαυτό μας να το νιώσει, να το νιώσει αρκετά ούτως ώστε αυτό να εκτονωθεί και με ηρεμία και με ψυχραιμία να ακούσει τι έχει να του πει αυτό το συναίσθημα. Ζούμε σε μια εποχή fast food, ζούμε σε πολύ γρήγορους καιρούς που θεωρούμε ότι πρέπει άμεσα να παίρνουμε αποφάσεις, άμεσα να κάνουμε πράξεις, άμεσα και παρορμητικά να κατακρεουργούμε τα συναισθήματά μας. Αυτό όμως είναι αφύσικο, αυτό είναι απάνθρωπο, αυτό είναι εναντίον στη φυσιολογική λειτουργικότητα ενός ανθρώπου. Τα συναισθήματα μας είναι εξαιρετικά χρήσιμα, τα συναισθήματα μας είναι η πρώτη απόκριση του εαυτού μας, της ψυχής μας, του σώματος μας, του μυαλού μας, είναι η πρώτη μας απόκριση στα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας και είναι απαραίτητο να έχουμε φιλική σχέση με τα συναισθήματά μας. Απαραίτητο. Εξαιρετικά απαραίτητο. Εξαιρετικά χρήσιμο. Είναι must. Δεν ξέρω πώς σας ακούγεται αυτό. Ίσως να σκέφτεστε ότι αυτή πάει ήταν που ήταν, απολολάθηκε. Τι μας λέει τώρα? Μας λέει τώρα να αγαπάμε τα συναισθήματά μας, μας λέει τώρα να ακούμε τα συναισθήματά μας. Ναι, κανένα συναίσθημα δεν είναι κακό. Κανένα συναίσθημα δεν είναι επικίνδυνο. Αυτό που κάνει, που μας κάνει να νομίζουμε ότι ένα συναίσθημα είναι επικίνδυνο, είναι ο παρορμητικός τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε αυτό το συναίσθημα. Δεν είναι το ίδιο το συναίσθημα επικίνδυνο, όσο το πώς το διαχειριζόμαστε το συναίσθημα και τι κάνουμε ενδεχομένως για να αντιμετωπίσουμε εντός εισαγωγικών αυτό το συναίσθημα. Τα συναισθήματα αυτά καθ' αυτά δεν είναι σε καμία περίπτωση επικίνδυνα. Γιατί είναι όμως χρήσιμα? Γιατί τα συναισθήματα μας είναι χρήσιμα? Λοιπόν, τα συναισθήματα μας μας πληροφορούν για τις άμεσες αντιδράσεις του οργανισμού μας σε οτιδήποτε συμβαίνει στο εσωτερικό και στο εξωτερικό μας περιβάλλον. Πρόκειται για πολύτιμα σήματα τα οποία μας φέρνουν σε άμεση επαφή με τον αυθεντικό μας εαυτό. Οπότε, όταν για παράδειγμα νιώθω χαρά, αυτό θέλει κάτι να μου πει. Όταν νιώθω λύπη, αυτό επίσης θέλει κάτι να μου πει. Είναι ο εαυτός μου, ο εσωτερικός μου εαυτός, ο αυθεντικός μου εαυτός που προσπαθεί να μου μιλήσει. Και εγώ πολύ καλά κάνω να ανοίξω τα αυτιά μου και να αφήσω τον αυθεντικό μου εαυτό να μου μιλήσει. Ακόμη και όταν νιώθω θύμο, είναι ο εσωτερικός μου εαυτός, είμαι εγώ που προσπαθώ να μου μιλήσω. Έχουμε μιλήσει πρόσφατα για την επικοινωνία εδώ στο κανάλι και έχουμε πει ότι η επικοινωνία είναι η δεξιότητα του να ακούω προσεκτικά τον άλλον και να προσπαθήσω να τον καταλάβω πρώτα και έπειτα να μιλήσω για τον εαυτό μου και να δώσω στον άλλον να καταλάβει τι ακριβώς έχω μέσα στο μυαλό μου. Όσον αφορά στα συναισθήματα, χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε πρώτα το πρώτο μέλος της επικοινωνίας. Δηλαδή, νιώθω θυμό. Ας με ακούσω. Ας νιώσω το θυμό.
όχι ας πράξω κάτι με βάση το θυμό μου, όχι να κάνω acting out πάνω στο θυμό μου, όχι να εκδραματίσω το θυμό μου, αλλά να πάρω μια παύση, να σκάσω, να σιωπήσω και να ακούσω το συναίσθημα μου τι έχει να μου πει. Κάτι θέλει να μου πει. Το συναίσθημα μου κάτι θέλει να μου πει. Θέλει να με πληροφορήσει για κάτι. Τι είναι αυτό που θέλει να μου πει? Όταν νιώθουμε ένα συναίσθημα, παίρνουμε ένα time out, δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας για να το νιώσουμε αυτό το συναίσθημα. Ιδανικά, σταματάμε ό,τι κάνουμε και πηγαίνουμε σε ένα δωμάτιο που να μην υπάρχουν πολλοί περισπασμοί και είτε ξαπλώνουμε και προσπαθούμε να σκεφτούμε γιατί μπορεί να νιώθουμε αυτό το συναίσθημα και παράλληλα να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να νιώθει αυτό το συναίσθημα. Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν το λεγόμενο ημερολόγιο συναισθημάτων, για το οποίο έχω μιλήσει πολλές φορές και εδώ στο κανάλι. Έχουν δηλαδή ένα τετράδιο της δικής τους επιλογής, το οποίο καταγράφουν τα συναισθήματά τους. Και η καταγραφή γίνεται κάπως έτσι. Τώρα είναι Τρίτη, είναι 4 και 4 το απόγευμα. Ενώ έκανα αυτό το πράγμα, ένιωσα θυμό. Σταμάτησα αυτό που έκανα, ήρθα εδώ στο τετράδιό μου και καταγράφω το θυμό που νιώθω. Νιώθω θυμωμένος. Δεν ξέρω γιατί είμαι θυμωμένος. Στις περισσότερες περιπτώσεις που νιώθουμε θυμό, δεν ξέρουμε γιατί είμαστε θυμωμένοι. Γιατί αν ξέραμε για ποιο λόγο είμαστε θυμωμένοι, δεν θα χρειαζόταν να νιώσουμε το θυμό. Ο θυμός είναι μια προειδοποίηση από το σώμα μας που θέλει να μας πει κάτι. Προσπαθεί απεγνωσμένα να μας πει κάτι. Εμείς δεν ακούμε και έτσι θυμώνει, μας κάνει να θυμώσουμε για να ακούσουμε. Δεν ξέρω γιατί νιώθω θυμό. Το θυμό το νιώθω έτσι στο σώμα μου. Αυτή τη στιγμή που νιώθω θυμό, κάνω αυτές τις σκέψεις. Καταγράφω τις σκέψεις που νιώθω. Δεν κάνω κάτι. Καταγράφω τις σκέψεις που νιώθω. Δεν κάνω κάτι. Υποκινούμενος από το συναίσθημα του θυμού, έτσι αυθόρμητα και παρορμητικά να πάω να εκδραματίσω αυτό που νιώθω και να πάω για παράδειγμα να ρίξω μια μπουνιά ή να σπάσω ένα αντικείμενο ή να βιοπραγήσω καθιονδήποτε τρόπο φυσικής και ψυχικής βίας. Όχι. Αφήνω τον εαυτό μου να νιώσει το συναίσθημα. Ενημερώνω και τους άλλους ότι νιώθω αυτό το συναίσθημα. Λέω για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή νιώθω θυμό. Θέλω λίγο χρόνο να το επεξεργαστώ. Δεν λες νιώθω θυμό επειδή είσαι μαλάκας και μου κάνεις το ένα και το άλλο. Γιατί εκεί πέρα δεν το νιώθεις το συναίσθημα. Εκεί πέρα το συναίσθημα απλούστατα και ξεκάθαρα το προβάλλεις πάνω σε έναν άλλον άνθρωπο και δίνεις την ευθύνη για το δικό σου συναίσθημα σε κάποιον άλλον που δεν έχει κανένας άλλος απολύτως ευθύνη για τα συναισθήματά μας παρά μόνο εμείς. Εγώ είμαι υπεύθυνος για τα δικά μου συναισθήματα, είναι δικά μου τα συναισθήματα. Εγώ τα νιώθω τα συναισθήματα. Είναι το δικό μου σώμα, ο δικός μου εαυτός που προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί μου. Άρα, ας μην δίνουμε τα συναισθήματα μας στους άλλους. Ας μην βιαζόμαστε να πούμε ότι φταίνε οι άλλοι για τα συναισθήματά μας ή ότι είναι δικά τους. Είναι δικά μας τα συναισθήματά μας. Νιώθω θυμό εγώ αυτή τη στιγμή. Και θέλω να τον καταλάβω αυτό το θυμό. Αφήνω τον εαυτό μου να νιώσει αυτό το θυμό. Τα αρνητικά συναισθήματα όπως ο θυμός, ο φόβος, η λύπη, το άγχος, εάν επιτρέψουμε στον εαυτό μας να τα νιώσει, εάν επιτρέψουμε στον εαυτό μας να παραδεχτεί ότι τα έχει αυτά τα συναισθήματα, εάν επιτρέψουμε στον εαυτό μας να μείνει με αυτά τα συναισθήματα, αυτά εξασθενούν. Το ξέρατε αυτό? Τα λεγόμενα αρνητικά συναισθήματα, αυτά που είναι, μας δυσκολεύουν ρε παιδί μου, γιατί και ο φόβος μας δυσκολεύει και ο θύμος μας δυσκολεύει και ο πόνος μας δυσκολεύει. Τα αρνητικά συναισθήματα όσο πιο πολύ ελεύθερα τα βιώνεις, τόσο πιο λίγο σε δυσκολεύουν. Εκτονώνονται.
Γι' αυτό πολλές φορές μπορεί αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, αυτά τα συναισθήματα που δεν νιώθεις όμορφα με αυτά, να είναι χρήσιμα για να μας δώσουν την ευκαιρία να κάνουμε ένα διάλειμμα, να ξεκουραστούμε. Δουλεύω πάρα πολύ σκληρά, δεν ξεκουράζουμε καθόλου, δεν κοιμάμαι καθόλου, δεν τρώω καθόλου. Με πιάνει ξαφνικά μια σκοτωδίνη και αναγκάζομαι να σταματήσω, να κάνω αυτό που είπα προηγουμένως, να φροντίσω τον εαυτό μου, να βιώσω το συναίσθημα, ίσως να κοιμηθώ και λίγο ή να φάω αν πεινάω. Δεν είναι κακά τα συναισθήματα, είναι χρήσιμα. Είναι εξαιρετικά χρήσιμα. Εμείς οι άνθρωποι τους έχουμε δώσει κακό όνομα. Τα φοβόμαστε. Φοβόμαστε τα συναισθήματά μας. Τα φοβόμαστε και ίσως όχι και άδικα, γιατί οι περισσότεροι από εμάς είμαστε ξένοι με τα συναισθήματά μας, δεν είμαστε συμφιλειωμένοι με αυτά και προσπαθούμε αμάν-αμάν να τα ξεφορτωθούμε, ιδιαίτερα τα αρνητικά, κάνοντας διάφορες πράξεις οι οποίες εκ των υστέρων μας στοιχίζουν και εμάς και στις σχέσεις μας και στους άλλους ανθρώπους γύρω μας. Πόσες φορές δεν είπαμε μία κουβέντα βαριά σε έναν άνθρωπο που αγαπάμε και είπαμε αυτή τη βαριά την κουβέντα γιατί μας συνεπήρε το συναίσθημα του θυμού και εμείς δεν νιώθαμε καθόλου βολικά με αυτό το συναίσθημα του θυμού, οπότε πρέπει να το διώξουμε αμέτη μου χαμέτη την ίδια στιγμή, οπότε το διώξαμε εξφενδονίζοντας μια ασχήμια σε έναν άνθρωπο που αγαπάμε και πληγώνοντας ίσως και ανεπανόρθωτα μια σχέση. Ο θυμός, ο οποίος είναι δικαιολογημένο του στυλ ότι συμβαίνει γιατί ακριβώς θέλει να μας ενημερώσει ότι αυτό το πρόσωπο μας κακοποιεί και άρα πρέπει να θυμώσουμε την κακοποίηση και να αντιδράσουμε, αυτός ο θυμός είναι χρήσιμος θυμός, που και πάλι σε αυτή την περίπτωση καλύτερα να μην αντιδράσουμε αυτόματα, καλύτερα να μην αντιδράσουμε παρορμητικά, καλύτερα να τον κρατήσουμε αυτό το θυμό, να τον επεξεργαστούμε αυτό το θυμό, να τον νιώσουμε αυτό το θυμό, να τον καταγράψουμε στο ημερολόγιο συναισθημάτων μας αυτό το θυμό και να δράσουμε πάνω σε αυτό το θυμό με καθαρή σκέψη όταν πλέον έχει ξεφύγει το συναίσθημα, να πάρουμε μία απόφαση του στυλ, για παράδειγμα, άντρα μου, είπαμε να κάνουμε θεραπεία ζευγαριού ή χωρίζουμε, ή κοπέλα μου, δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο να κάνω παρέα μαζί σου, γιατί μετά από πολλή σκέψη, η οποία προήλθε μετά από έντονα αρνητικά συναισθήματα που ένιωσα σε διάφορες περιπτώσεις της γνωριμίας μας, κατά τη διάρκεια της γνωριμίας που έχουμε, της φιλίας που είχαμε, έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν είναι χρήσιμο για τη δική μου τη ψυχή να συνεχίσω να έχω σχέση και φιλία μαζί σου. Και έτσι σε ενημερώνω ότι το έχω πάρει απόφαση και θα το πράξω να διακόψω τη φιλία μας. Ήρεμα. Ψύχρεμα, όχι πάνω στα νεύρα μου την ώρα που είμαι θυμωμένος, άμα που θα νιώσω το συναίσθημα να πω τελείωσε, δεν θα είμαστε πλέον φίλες, φτάνει, να βάλω και κάμποσες φωνές και με το άλλο να σκέφτεται πω πω, το όχι, είναι λόγω του θυμού της που μίλησε έτσι, είναι λόγω του θυμού του που πήρε αυτή την απόφαση, δεν την εννοεί. Όχι, κύριοι των συναισθημάτων μας. Ας προσπαθήσουμε να είμαστε κύριοι των συναισθημάτων μας και να μην μας κυριεύουν αυτά. Και είναι πάρα πολύ αστείο, γιατί ο τρόπος για να γίνεις κύριος των συναισθημάτων σου είναι να αφήσεις τα συναισθήματα σου να υφίστανται, να τα αντέξεις τα συναισθήματά σου και να συμβιώσεις μαζί τους. Όταν συμβιώνεις με τα συναισθήματά σου και τα αντέχεις και τα καταγράφεις με τους τρόπους που περιέγραψα προηγουμένως, τότε αποκτάς όλο και περισσότερη σύνδεση με τον αυθεντικό σου εαυτό, τότε γίνεσαι όλο και καλύτερος άνθρωπος, όλο και πιο δυνατός άνθρωπος, ενδυναμωμένος, σίγουρος, διαβεβαιωτικός για τον εαυτό του. Η λέξη assertive σημαίνει διαβεβαιωτικότητα και είναι μια εξαιρετική λέξη που μου αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή το ναι μου να είναι ναι και το όχι μου να είναι όχι μου, να είναι ψύχρεμες οι αποφάσεις μου, σοβαρές οι κουβέντες μου, του στείλω ότι ένιωσα τα συναισθήματά μου, άφησα τον εαυτό μου να βιώσει τα συναισθήματά μου, προσπάθησα να τα κατανοήσω τα συναισθήματά μου και μετά που αυτά εξέπνευσαν, λόγω του ότι είπαμε ότι το συναίσθημα έχει χρησιμότητα κυρίως για να μας επικοινωνήσει κάτι από μέσα προς τα έξω,
Δηλαδή ο αυθεντικός μας εαυτός, όπως είπα προηγουμένως, επικοινωνεί με εμάς για να μας ενημερώσει για κάποια πράγματα. Όταν γίνουμε πραγματικά φίλοι με τον εαυτό μας, τότε νιώθουμε και δύναμη για να παίρνουμε αποφάσεις οι οποίες να είναι, να είμαστε, για τις οποίες να είμαστε σίγουροι, οι οποίες να αντανακλούν την πραγματική μας βούληση και να μπορούμε εύκολα να τις εφαρμόζουμε. Οι περισσότεροι από εμάς, ξαναλέω, ζούμε σε ένα γρήγορο κόσμο, σε ένα κόσμο fast food, όπως είναι το γρήγορο φαγητό. Πας, ξέρω εγώ, σε ένα ταχυφαγείο και μέσα σε 3 λεπτά έχεις το σάντουιτς στο χέρι σου, δεν ξέρω εγώ τι, και τρως γρήγορα φαγητό, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση το ίδιο με ένα πιάτο που μαγειρεύεται σιγά σιγά και υπομονετικά και προσφέρεται με έναν τρόπο έτσι όμορφο, η παρουσίαση του πιάτου είναι όμορφη και είναι ωραίο το πιάτο και είναι ωραίο το μαχαιροπύρουνο. Αυτές τις μέρες έχω συνειδητοποιήσει ότι αυτή η προτίμηση που έχω σε συγκεκριμένα μαχαιροπύρουνα, σε συγκεκριμένα πιάτα, σε συγκεκριμένα φλιτζάνια, είναι μια στάση ζωής η οποία δείχνει αγάπη προς τον εαυτό μου, αυτοαγάπη. Και χαίρομαι που τα καταφέρνω ακόμη και έστω και σε εκείνο το σημείο. Δηλαδή νιώθω όμορφα να μαγειρέψω ίδια το φαγητό μου, να το βάλω σε ένα πιάτο το οποίο να είναι ωραίο στημένο, ωραία στημένο, ωραία παρουσιασμένο το πιάτο, να φάω με ένα πιρούνι που μου αρέσει, να χρησιμοποιήσω ένα μαχαίρι που μου αρέσει έτσι όπως το κόβω και να νιώθω ότι το τρώω το φαγητό μου και το γουστάρω και πραγματικά με θρέφει. Και συναισθηματικά και ψυχικά. Λοιπόν, εύχομαι σε όλους μας συναισθηματική αυθεντικότητα, αυθεντική σχέση με τον πραγματικό μας εαυτό, και για να το επιτύχουμε αυτό πρέπει να συμφιλειωθούμε με τα συναισθήματά μας, να σταματήσουμε να τα αποθούμε, να σταματήσουμε να τα φοβόμαστε, να σταματήσουμε να τα διώχνουμε και να γίνουμε επιτέλους φίλοι μαζί τους, γιατί τα συναισθήματα μας δεν είναι κακά, δεν θέλουν να μας χαλάσουν τη μέρα, δεν συμβαίνουν γιατί πρέπει να τιμωρηθούμε για κάτι. Όχι, 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 τα συναισθήματα που νιώθουμε και τα θετικά και τα αρνητικά είναι ο αυθεντικός μας εαυτός που προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί μας. Ας τον αφήσουμε να μιλήσει, ας τον αφήσουμε να εκφραστεί. Ας τον αφήσουμε να μας πει τι θέλει να μας πει. Ας κάνουμε μία συμμαχία με τον αυθεντικό μας εαυτό. Πραγματικά νομίζω ότι η ψυχοσυναισθηματική ωριμότητα επέρχεται όταν ο άνθρωπος πλέον δεν φοβάται τα συναισθήματα τα δικά του, ούτε τα συναισθήματα των άλλων, και έχει έτσι μια μεγαλοκαρδία, θα έλεγα, έτσι, έχει μια ανοιχτή καρδιά και λέει ας ακούσουμε τι νιώθεις, ας ακούσουμε τι νιώθω, ας δούμε τα συναισθήματα, χωρίς αυτό να είναι το τέλος του κόσμου και να είναι τραγικό επειδή έχει θυμώσει κάποιος μαζί του ή επειδή έχει θυμώσει αυτός με κάποιον ή επειδή έχει στενοχωρηθεί ή έχει φοβηθεί ή οτιδήποτε. Και επίσης πρέπει να κλείσω με αυτό, ότι τα θετικά συναισθήματα όπως το συναίσθημα της χαράς, του ενθουσιασμού, της αγάπης, είναι υπέροχα συναισθήματα τα οποία πρέπει να μοιράζονται. Εκείνα πρέπει να τα μοιραζόμαστε, σίγουρα. Να μοιραστούμε τη χαρά μας, να μοιραστούμε τον ενθουσιασμό μας, να μοιραστούμε όλα τα όμορφα θετικά που νιώθουμε. Τι ωραία, γίνεται ο κόσμος καλύτερος. Και με το να αποδεχόμαστε τα εντός εικόνα αρνητικά συναισθήματα και να συνομιλούμε μαζί τους, αλλά και με το να μοιραζόμαστε απλόχερα τα θετικά συναισθήματα, έχοντας όμως τη διάκριση ότι εγώ αυτή τη στιγμή μπορεί να νιώθω χαρούμενος, ο άλλος όμως δεν νιώθει. Οπότε δεν θα επιβάλλω και στον άλλον να νιώθει χαρούμενος, θα μοιραστώ με τον άλλον ότι εγώ νιώθω χαρούμενος, ίσως και για να του δώσω την ελπίδα ότι κάποια στιγμή και αυτός θα νιώσει χαρούμενος. Προσοχή λίγο στην καταδυνάστευση της ευτυχίας, ότι πρέπει όλοι να είμαστε χαρούμενοι και όλοι να είμαστε καλά. Κουντουλουπού, κουντουλουπού. Σας φιλώ.